ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ καταρχήν για τα καλά σου λόγια, αλλά κυρίως για το ότι είσαι εδώ στην παρέα μας. Ναι. Και εγώ ευχαριστώ είναι για την πρόσκληση. Μας, είναι τιμή μας και να ξέρεις ότι είμαστε από τους ανθρώπους που θέλουμε να σε στηρίξουμε και σε στηρίζουμε πάρα πολύ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι από το καφέ της Χαράς έχω περάσει τώρα στο Δήμο της Χαράς, τουλάχιστον αυτό ήθελα, είναι, εκεί ήθελα αυτό να είναι σε το πάω. Μελλοντικό σχέδιο και η στήριξη είναι από όπου και να έρχεται. Και η ψυχική στήριξη, δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιοι άνθρωποι σε πιστεύουν, είτε ψηφίζουν είτε μπορούν να επηρεάσουν άλλους ανθρώπους, είναι απαραίτητη. Γιατί είναι πόλεμος. Είναι πόλεμος, οι εκλογές είναι πόλεμος. Η πολιτική γενικά είναι πόλεμος και εγώ από εκεί ήθελα να σε ξεκινήσω. Πώς πήρες αυτή την απόφαση? Κοίτα, την απόφαση την πήρα γιατί μου ζήτησε ο παλιός μου συμφοιτητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το έχω ξαναπεί, ο Γιώργος Πατούλης, να κατέβω μαζί του για να βοηθήσω την εκλογή του στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια Αττικής, δηλαδή τη μεταπίδηση από δήμαρχος Αμαρουσίου σε περιφερειάρχη. Πράγμα το οποίο και έγινε. Εγώ δεν το. Δηλαδή το σκεφτόμουν πάρα πολύ πώς θα το κάνω αυτό. Είχα προτάσεις και στο παρελθόν να κατέβω μάλιστα στην κεντρική πολιτική σκηνή από διαφορετικά κόμματα κιόλας. Και όμως δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Δηλαδή είχα απορρίψει την ιδέα του να ασχοληθώ. Με τον Γιώργο ήταν και συναισθηματικό, γιατί υπήρξαμε συμφοιτητές στο ίδιο έτος. Ίσως ήταν και κατάλληλη στιγμή για να το κάνω και ίσως το ήθελε και το σύμπαν να το κάνω, γιατί το έκανα με την προοπτική ότι σε δύο μήνες, αν εκλεγώ, πίστευα ότι δεν θα εκλεγώ κιόλας, γιατί δεν έκανα προεκλογική, ένα σκάρτο μήνα, και επειδή έχω και άλλο όνομα, λέγομαι Ρασιάς Χαράλαμπος, είναι παρένθεση, ήταν το Χάρης Ρώμας. Είναι και δύσκολο, ξέρεις, το... Αναφερόταν σε μια παρένθεση, αλλά όταν είναι 100 άτομα που είχε βάλει ο Γιώργος, ας πούμε, στο ιατρικό τομέα, 80 άτομα, και πρέπει, ειδικά οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, σκέψου και αυτούς που έχουν προστάτη, έτσι, να κάτσουν να διαβάσουν τώρα, να φτάσουν στο ρο που είναι κάτω, έτσι. Και να ψάξουν δίπλα να δουν ότι είναι ο Χάρης Ρώμας. Δεν περίμενα καν ότι θα βγω, να σου πω την αλήθεια. Βγήκα τελικά και σε καλή σειρά. Γιατί υπάρχει αυτή η αναγνωρισιμότητα που έχουμε, ναι, πράγματι, ναι, οι καλλιτέχνες, και είχα δώσει κάποιες συνεντεύξεις στην τηλεόραση. Και όχι μόνο γι' αυτό. Επειδή είμαι αγαπητός. Και αγαπητός, συμπαθής και ο κόσμος πιστεύει σε σένα. Ευχαριστώ. Πάντως, μπορώ να πω. Είναι μόνο... Τώρα βλέπουμε και φωτογραφίες με τον Γιώργο Πατούλη. Ναι, είσαστε συμφοιτητές, αλλά σας συνδέει και μια φιλία. Βεβαίως. Και μια συνεργασία φυσικά. Βεβαίως, και γι' αυτό να το πούμε και αυτό, ναι, τώρα που τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τον στηρίζετε ακόμα, έτσι, γιατί αυτό δεν σημαίνει... Και θα τον στηρίζω πάντα. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ είμαι αυτός που έκανε την ανάρτηση, δηλαδή τώρα εμένα με σοκάρει να βλέπω από την επόμενη ώρα, όχι μέρα, που έχουν πάρθει αυτές οι αποφάσεις. Ο Γιώργος απεσήρθη μόνος του και μπράβο του που πήρε. Δεν ήθελε να αναμοκλεύσει τα πράγματα ή να τα φέρει σε μια ακραία κατάσταση, και δεν διεκδίκησε δηλαδή το αντάρτικο της περιφέρειας. Αποφάσισε τέλος πάντων να συνεχίσει να στηρίζει το κόμμα το οποίο πιστεύει. Και μπράβο του, και μπράβο του. Και μπράβο του. Δεν μπήκε δηλαδή σε μια περιπέτεια και για το κόμμα και για εκείνον. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολιτική γενναιότητα αυτό που έκανε. Το να αρχίσουν, όχι όλοι, αλλά πολλοί κόσμος να ανεβάζουν φωτογραφίες αγκαλιά με τον Χαρδαλιά, με τον Νίκο, ο οποίος, να πω ότι πράγματι είναι μετά τον Γιώργο μια άριστη επιλογή, γιατί γνωρίζει την αυτοδιοίκηση πάρα πολύ καλά, γιατί έχει αποδείξει ότι είναι πολύ ικανός σε ό,τι έχει αναλάβει. Αλλά κάτσε ρε αδερφέ. Περίμενε λίγο, δηλαδή, με τη μία να δείξει ότι είμαστε στη φιλαράκια για να πάρεις μία θέση. Εγώ αυτό στην πολιτική το συχαίνω και νομίζω ότι έχει κοντά ποδάρια. Το ότι, ξέρω εγώ, πάω και γλύφω και χώνομαι και... Αυτό συμβαίνει παντού, και, δεν είναι και μόνο. Κολλάω. Είδες, λοιπόν, Χάρη μου, γιατί βγήκες. Δεν εκτιμάται αληθινά ο άνθρωπος, παιδιά. Είδες, γιατί βγήκες, Χάρη μου. Γιατί λες αλήθειες και αυτό... Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, θεωρείς ότι ήταν δίκαιο αυτό που έγινε, άσχετα με το ότι ο ίδιος αποσύρθηκε, έτσι. Αλλά θέλω λίγο την άποψή σου πάνω σε αυτό. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε, ήταν δύσκολες ημέρες. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Ναι. Θεωρώ ότι ο Πατούλης, ως προς αυτό που ξέρω εγώ, και 4 χρόνια συνεργαστήκαμε και εγώ σαν τομεάρχης και αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού,
Θεωρώ ότι κάναμε έργο το δικό μου κομμάτι. Για το δικό μου κομμάτι είμαι πολύ περήφανος, γιατί φτιάξαμε το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Αττικής. Δεν υπήρχε. Τώρα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φεστιβάλ της Ελλάδας μετά το φεστιβάλ. Το έφτιαξες εξ αρχής. Εξ αρχής. Μετά το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Αυτό επειδή δεν έγινε μόνο επειδή εγώ είχα την ιδέα ή τις γνώσεις ή τη θέληση να γίνει. Τη θέληση την είχε ο Γιώργος από την πρώτη στιγμή. Είπαμε, συνεννοηθήκαμε ότι ο πολιτισμός είναι η ραχοκοκαλιά μιας υγιούς κοινωνίας. Το είπε και το έκανε. Και βεβαίως το κονδύλι που ξοδεύτηκε τετραπλασιάστηκε από το παρελθόν. Από το κονδύλι της διοίκησης Δούρου. Και οχταπλασιάστηκε από το κονδύλι της διοίκησης Σγουρού. Εγώ δεν θα κρίνω γιατί εκείνες οι διοικήσεις στον πολιτισμό και αθλητισμό, γιατί είχα και τα δύο κομμάτια, δίνανε πολύ λιγότερα χρήματα. Μπορεί να ήταν εποχές τέτοιες, τα μνημόνια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Θεωρώ όμως ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο Πατούλης γιατί ξοδεύτηκαν χρήματα. Ξοδεύτηκαν για τον πολιτισμό, παιδιά. Ξοδεύτηκαν για τον πολιτισμό. Δεν θα απολογηθώ, εγώ δεν τα βάλα στην τσέπη μου. Όχι προς Θεού, όχι, δεν το λέμε για μένα. Ναι. Ούτε δεν ξέρω τι. Δηλαδή πρέπει κάποιος να. Επειδή ακούω διάφορα ότι το ταμείο, ξέρω εγώ, άδειασε κλπ. Τα λεφτά που είναι στο. Που παραλαμβάνει μια διοίκηση είναι για να τα κρατάς κουμπαρά ή για να κάνεις έργο. Εγώ είδα ότι κάναμε έργο. Στο δικό μου κομμάτι είδα ότι κάναμε έργο. Και είμαι ικανοποιημένος γι' αυτό. Είδα ότι στην πανδημία είμαστε οι πρώτοι και η αντιπολίτευση τότε φώναζε πάρα πολύ, τι κρύβεται από πίσω, που κάναμε τα live streaming. Δώσαμε δουλειά σε πολύ κόσμο. Βοηθήσαμε πολλούς καλλιτέχνες και δώσαμε και τη δυνατότητα στον κόσμο που ήταν κλεισμένο στα σπίτια του μέσω του YouTube να βλέπει πράγματα. Ακριβώς. Και σε καμία περίπτωση, χάρη μου, δεν αμφισβητούμε ούτε το δικό σου έργο, ούτε του Γιώργου Πατούλη. Εγώ μιλάω για τη συγκεκριμένη στιγμή, για εκείνη τη στιγμή. Για το Ζεμπέκικο. Για το Ζεμπέκικο. Η δουλειά που έχει γίνει, που έχετε κάνει. Πολλά έχουν υποθεί για το Ζεμπέκικο. Εγώ, σαν φίλος, δεν θα κρίνω τώρα το φίλο μου, δεν θα διαγράψω το φίλο μου επειδή χώρισε ένα Ζεμπέκικο. Τώρα, αν αυτό ήταν αφορμή, αν αυτό ήταν πράγματι με ένα ατόπιμα που ο Πρωθυπουργός θέλει να δώσει το μήνυμα ότι θα είμαστε. Αυστηρή απέναντι σε οτιδήποτε προσβάλλει την κοινή γνώμη ή το κοινό αίσθημα. Και αυτό είναι μια απόφαση την οποία εγώ θα τη σεβαστώ φυσικά, γιατί θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο κατάλληλος άνθρωπος αυτή τη στιγμή για να διοικήσει τη χώρα που είναι σε παγκόσμιο κλειδονισμό έτσι κι αλλιώς. Και προέρχεται και με τα μνημονιακά. Είναι δύσκολη η εποχή. Θέλει άνθρωπο που να γνωρίζει από οικονομία. Το ξέρει καλά αυτό. Είτε λέμε ότι ο κόσμος έχει οικονομικά προβλήματα και ο πληθωρισμός έχει αγγίξει τη χώρα και την έχει και ταλανίζει τον μέσο άνθρωπο. Ο πληθωρισμός των τροφίμων τα ακούτε κάθε μέρα. Από την άλλη μεριά, εγώ είμαι της άποψης ότι αν δεν, οι δείκτες οικονομίας δεν είναι υγιείς, αυτός ο άνθρωπος που τώρα ταλαιπωρείται και σπρώχνεται πολλές φορές από την αντιπολίτευση να βρίσει τη διοίκηση, να μιλήσει ενάντια της διοίκησης και να πει: εγώ δεν έχω, κύριε. Πολύ χειρότερα θα περάσει αν οι οικονομικοί δείκτες, οι οικονομικοί δείκτες της χώρας είναι χαμηλά. Γιατί τότε θα φτάσει η στιγμή που θα ξανάρθει μνημόνιο. Και θα είναι σε εξαθλίωση και θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στη μεγάλη εικόνα πρέπει να κοιτάμε πάντα. Δεν είναι ότι δικαιολογώ όλες τις ενέργειες της κυβέρνησης αυτής. Άλλωστε εγώ δεν εγγράφηκα στη Νέα Δημοκρατία. Ενώ μου δόθηκε η δυνατότητα. Δεν έχω ανάγκη. Νομίζω ότι κατέβαινε ως ανεξάρτητος. Κατεβαίνω ως ανεξάρτητος επειδή το ζήτησα. Αλλιώς έχω τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Ποιος δεν θέλει να έχει στήριξη μιας. Εγώ νομίζω ότι και τα δύο κόμματα. Και το Πασόκ θα σε ήθελε. Και άνθρωποι από το Πασόκ, να το πω και αυτό, είναι στο ψηφοδέλτιό μου και θεωρώ ότι περιλαμβάνω όλο το αστικό τόξο, η παράταξή μου δηλαδή. Για την επόμενη ημέρα. Για να μην μου, εγώ τώρα θέλω να σου πω, γιατί βλέπω ότι έχεις μπει με τα χίλια στην πολιτική. Αλλά εμείς γνωρίσαμε τον Χάρη μέσα από τις δουλειές του. Ναι. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Γιατί είσαι ο Χάρης Δρόμας που ο κόσμος έχει λατρέψει μέσα από τις υπέροχες και world winning, πώς το λένε, με Guinness δουλειές. World record. Να το πούμε αυτό, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην το γνωρίζει. Είμαστε στο βιβλίο Guinness με τον Κωνσταντίνο Κελέρη. Ναι, στα παγκόσμια Guinness, για την non-stop επαναληπτικότητα αυτής της σειράς. 24 χρόνια. Ναι.
Παναγία μου. Γι' αυτό χαίρομαι που λέω ότι Αντάφυλλος ο ωραιότερος παραποτέ, γιατί λέω μπορεί να ακούσεις και κάνα που πας μπάρμπα. Φαίνονται μαζί μεγαλώσαμε. Δηλαδή και εμείς τα διαβάζουμε, γιατί προσπαθούσαμε. Εννοείται ότι πριν έρθεις προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο πολύ διαβασμένοι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, τα περισσότερα, μη σου πω το 90% των πραγμάτων που σε αφορούν καλλιτεχνικά τα γνωρίζαμε. Ναι. Και θέλω λίγο να μας μιλήσεις. Υπάρχουν και πράγματα που ίσως δεν γνωρίζει όλος ο κόσμος, γιατί είμαι πολύ αγαπητός, ας πούμε, και γνωστός από σειρές που είναι διαχρονικές, όπως το Καφέ της Χαράς, το Κωνσταντίνου και Ελένης, το Ημέν και Ιδέν, αλλά και το Διελιγιάννη Παρθεναγωγείο που βραβεύτηκε εις πολλαπλούν και είναι και για μένα ένα μεγάλο έτσι παράσημο το ότι πήρα το βραβείο κωμικού και δραματικού ηθοποιού μαζί. Αλλά μεν και δεν έχανα επεισόδιο. Ναι. Δεν έχανα επεισόδιο. Αλλά και ο Κωνσταντίνου και Ελένης. Εσύ Γιάννη μου, είσαι μικρός, το έχεις δει ποτέ. Τους μεν και τους δε όχι, αλλά Καφέ της Χαράς, Κωνσταντίνου και Ελένης. Τώρα με τη μοντέρνα οικογένεια, ναι. Εκεί που του έδινε το γείτονα, πάρε λεφτά και βούλωσε εδώ κτλ. Εντάξει, πέθανε. Μου ήρθε, συγγνώμη, μου ήρθε τώρα μια ερώτηση. Θα ξαναέκανες κάποιο από αυτά, ή τουλάχιστον το είδαμε με το Καφέ της Κάναμε το Καφέ της Χαράς, ναι. Το sequel. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν η πρώτη κωμωδία στα δύο εκείνα χρόνια που το κάναμε. Αλλά δεν θα το ξανακάνω, γιατί μετά θα γίνει γραφικό. Αυτός που ξανααναμασάει κατά κάποιο τρόπο ή τέλος πάντων εξελίσσει το παλιό πρόγραμμα. Όχι, έχω μια ιδέα που θα πω στη Ράντου. Ότι όταν. Αλλά θα μεγαλώσουμε και άλλο. Θα γίνουμε γέροι. Και σαν γέροι θα συναντηθούμε. Ναι. Κωνσταντίνου και Ελένη. Και θα πάμε πάρα πολύ καλά, αν με ακούσει. Ναι. Αυτό ήθελα να το ξανακάνετε. Καλά, δεν θα το ξανακάνουμε. Πρέπει να πείσω την Ελένη πρώτα απ' όλα. Αλλά έχω μια ιδέα. Έχω μια ιδέα. Μα δεν θέλω να το κάνω κι εγώ τώρα. Εγώ τώρα θέλω να ασχοληθώ με αυτό που δόθηκα ολόψυχα. Γιατί αν δεν στοχοπροσιλωθεί σε κάτι. Και αυτό είναι και το δυσάρεστο, βρε παιδιά. Το ότι. Το ευχάριστο είναι μεν ότι έχεις αυτή την αποδοχή του κόσμου για την προσφορά σου στην καλλιτεχνική ζωή, που είναι και κοινωνική ζωή, γιατί πόσος κόσμος είναι στα σπίτια του και με αυτές τις σειρές παρηγοριέται, χαίρεται, χαμογελάει, διασκεδάζει, ψυχαγωγείται ή και καλλιεργείται. Γιατί πάντα περνάγαμε μηνύματα. Εγώ ποτέ δεν θα ξεχάσω πόσο συγκινητικό ήταν σε μια συνέντευξη που μου είχε πάρει η συγχωρεμένη Ρίκα Βαγιάννη, που έφυγε νωρίς. Ήταν ένα πάρα πολύ έξυπνο, μια πολύ έξυπνη δημοσιογράφος και ευαίσθητη. Που... Συγγνώμη, εχθές μιλούσα για την Ρίκα. Για την Ρίκα. Εχθές, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό. Θαυμάσιο πλάσμα. Ναι. Για μένα θαυμάσιο πλάσμα. Ήμασταν και συνομήλικοι. Και τότε που έγινε ένα μπαμ με το Καφέ της Χαράς κλπ. Και υπήρχαν και haters, πάντα υπάρχουν όταν κάνεις τόσο μεγάλη επιτυχία. Από πού και ως πού πρώτο αυτό και με διαφορά από τα άλλα, σε τηλεθεάσεις δηλαδή. Η Ρίκα με κάλεσε και στην εκπομπή που είχε τότε στην ΕΡΤ και μου είπε, εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που κάνει μεγάλη επιτυχία μια σειρά τόσο κοινωνική. Την κοιτάω καλά καλά, γιατί μέχρι τότε τώρα, ήμουν χαρτογραφημένος, ας πούμε, πολιτογραφημένος, όπως μπορεί να το πει κανείς, σαν... ένας κωμωδιογράφος και ηθοποιός της κωμωδίας κλπ. Μου λέει είναι πολύ συγκινητικό ότι περνάει το μήνυμα ότι μιας νέας γυναίκας μονογονικής οικογένειας που πηγαίνει σε ένα χωριό μητέρα χωρίς σύζυγο με ένα παιδί μόνη της και θεωρείται βεβαίως πόρνη από τη μικρή κοινωνία. Αυτό μου λέει ο τρόπος που αντιμετωπίζεται και είναι η θετική ηρωίδα του πράγματος είναι το μήνυμα του αύριο για το μέσο τηλεθεατή που καταλαβαίνει τι πρέπει να γίνει. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, γιατί και εγώ με την Άντιχα τη Σοφιά πάντα θέλαμε να ξεκινάγαμε από ένα υπόβαθρο. Δηλαδή, σκεφτόμασταν πρώτα τι θέλουμε να σχολιάσουμε. Όταν γράψαμε τον Κωνσταντίνο και Ελένης, δεν ήταν μόνο η σύγκρουση άντρα και γυναίκας, μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας που συνυπάρχουν. Ήταν η σύγκρουση των τάξεων. Και είχαμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε μια σύγκρουση τάξεων. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που τα βρήκε κατά κάποιο τρόπο όλα έτοιμα, από μια οικογένεια με λεφτά, και μια γκαρσόνα που πρέπει να συνυπάρξουν, και αυτό δημιουργεί μια ταξική έκρηξη. Νομίζω ότι μια δύσκολη ερώτηση. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου? Δεν υπάρχει αγαπημένο. Ποιο παιδί αγαπάς πιο πολύ, δεν είναι υπάρχει, αυτό. Ναι, ποιο παιδί αγαπάς πιο πολύ. Δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί το καθένα τη στιγμή που έγινε με βοήθησε να εξελιχθώ για το επόμενο βήμα. Εγώ έχω μια άλλη ερώτηση. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκτεθεί πάρα πολλά χρόνια, είσαι πάρα πολύ αγαπητός, αλλά εκτός από αυτή την αγάπη, εκτός από αυτή την αποδοχή, haters, αυτό, και το λέω όσο πιο απλά, αυτό... αρνητικά σχόλια έχεις δεχτεί. Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή... Είναι εξής, όταν καταφέρνεις μετά από χρόνια
40 χρόνια, γιατί από νέος παίζω και παράλληλα πήγαινα στην ιατρική. Γι' αυτό και τότε υπήρχε το αιώνιος φοιτητής και κάθισα 10 χρόνια. Στην ιατρική πήγαινα, ξαναπήγαινα. Ήταν δύσκολο να. Εγώ έκανα καριέρα. Έπεσα τους μεν και τους δεν. Και ακόμη ήμουν στην ιατρική. Και στο θέατρο. Ο κόσμος δεν ξέρει, βλέπει την εικόνα αυτή τη τηλεοπτική. Δεν ξέρει ότι ξεκίνησα με την πορνογραφία του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, που με πήρε από ακρόαση, από οντισιόν, και έπαιξε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί έφυγε ο ηθοποιός Κώστας Καράς, ο αείμνηστος Κώστας. Είχε μια διένεξη τέλος πάντων και αποφάσισε ο Χατζηδάκης να κάνει ένα κομμάτι των ρόλων για πολύ νεότερη ηλικία. Εγώ έκανα το γιο. Και μετά ξαφνικά μετετράπησαν οι ρόλοι και έπαιξα μεγάλο ρόλο. Και όλα αυτά ξεκίνησα. Ταυτόχρονα. Και μετά στο Εθνικό Θέατρο και μετά στην Επίδαυρο. Στον Έδα του Σοφοκλή και μετά. Και πρόσφατα στο Carnegie Hall. Δηλαδή έχω ένα μεγάλο φάσμα και στις θεατρικές μου εμφανίσεις. Και ταυτόχρονα με την ιατρική. Και καταφέρνεις να κάνεις όλο αυτό το φάσμα και ο κόσμος να έχει μια αποτίμηση, που θα το πω στα αγγλικά, respect. Δηλαδή πλέον και ο χώρος της δουλειάς μας, να λένε ο Ρώμας, γιατί ο χρόνος, ο πανταμάτωρ χρόνος είναι που τα φτιάχνει όλα. Όταν καταφέρεις μέσα στα χρόνια να απομείνεις μια σταθερή αξία, τότε πλέον και οι haters εκεί το ξεχνάνε, γιατί ο χρόνος τους έχει εξουδετερώσει. Και περνάς σε έναν άλλο χώρο που λέγεται πολιτική και εκεί ξεχνιούνται, διαγράφονται όλα και αρχίζουν και γράφονται πράγματα, γιατί εκεί είναι ακόμη πιο σκληρός ο χώρος. Εκεί παίζονται συμφέροντα. Και όταν ο άλλος αισθάνεται ότι το μετερίζει της αριστεράς, ας πούμε, κινδυνεύει που το κατακτήσαμε εδώ στο Χαλάνδρι, διαβάζεις πράγματα τα οποία σου σηκώνεται η τρίχα. Ποιο είναι εγώ το πιο σκληρό πράγμα που έχεις διαβάσει? Πρώτα απ' όλα, δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να πω, γιατί είναι και οι βομολογίες δίνουν και παίρνουν. Το ρατσιστικό θέμα δίνει και παίρνει. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο. Ρατσισμό, συγγνώμη, σε ποιο τομέα? Στον ερωτικό, ας πούμε, σε σεξουαλικό. Ναι. Ναι. Σοβαρά, δηλαδή. Σοβαρά. Σοβαρότατα. Και αυτό είναι κάτι που από τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι και πολιτικοί μου αντίπαλοι βρίσκονται πίσω από αυτό και έχω αποδείξεις γι' αυτό. Δεν είμαι ένας αιμονικός που ξαφνικά το πιστεύει έτσι. Έχω μάρτυρες γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσω μαζί με το Χαλάνδρι, γιατί δεν αξίζει στο Χαλάνδρι να υπάρχει αυτού του είδους ο σκοταδισμός, ο αναχρονισμός. Συγγνώμη, έχετε αποδείξεις για κάτι τέτοιο και δεν θα κινηθείτε νομικά, δεν θα κάνετε κάτι μπορεί τέτοιο? Μπορεί να κινηθώ και νομικά όταν φτάσει η στιγμή. Δεν θέλω να επικεντρωθούμε σε άλλα πράγματα από το πρόγραμμά μας για το Χαλάνδρι του μέλλοντος. Δεν θέλω να αποπροσανατολίσω τον κόσμο, αλλά επειδή και αυτό είναι ένα θέμα για το Χαλάνδρι του μέλλοντός μας, δηλαδή δεν επιτρέπεται άλλοι πολιτικοί που κατεβαίνουν να είναι γνώστες αυτού του πράγματος και να κλείνουν το σώμα τους, γιατί σου λέει κάτσε μπας και αποδομήσουμε σε τίποτα μπαρμπάδες στο Χάρι Ρώμα. Δεν επιτρέπεται αυτοί οι άνθρωποι να διεκδικούν το Δήμο. Και θα φροντίσω να μην τον πάρουν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι αύριο δήμαρχοι. Από τη στιγμή που συνενείς με τον σκοταδισμό, με την μία αποδοχή της διαφορετικότητας, με τη μία αποδοχή της ελευθερίας της επιλογής του ατόμου και θες να είσαι και δήμαρχος. Στο Χαλάνδρι λοιπόν, που το μορφωτικό επίπεδο είναι από τη μέση και πάνω αποδεδειγμένα, υπάρχει πολλοί κόσμος που αυτό το πράγμα θα το. Το κατακρίνει, θα το κατακρίνει και θα το καταγγείλει αν μάθει πώς γίνεται. Και εγώ έχω μοιράσει το Δήμο. Έχω δηλαδή μοιράσει την πολιτική μου για το Δήμο, που τον ονομάζω Δήμος Μεγάλου Πολιτισμού, στον πολιτισμό της καθημερινότητας. Το έχω πει αρκετές φορές, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινάς για τον κόσμο. Από εκεί ξεκινάνε όλα κατά. Εσύ θέλεις να βγεις στο σπίτι σου και να είναι καθαρή η δρόμη. Έτσι. Άρα η αποκομιδή μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη από ό,τι γίνεται τώρα, γιατί βλέπω μια υπερβολή στην προβολή του διοικητικού έργου. Μπορεί να γίνει καλύτερα. Μπορεί να γίνει. Η ανακύκλωση καλύτερα. Γιατί να είναι ο όμορος Δήμος των Βρυλισσίων πρώτος? Γιατί να είναι τρίτος το Παπάγου Χολαργός και να μην διεκδικήσω τα πρωτεία για το Χαλάνδρι? Έτσι ακριβώς είναι, Χάρη μου. Θα έχουμε λοιπόν πολιτισμό της καθημερινότητας στην ασφάλεια, που δεν υπάρχει, που έχει ανέβει 17%, έχουν ανέβει 17% οι διαρρήξεις. Εγώ διεκδικώ πρόγραμμα security για την πόλη μου.
Στο φωτισμό, στους δρόμους. Είναι... Γιατί να έχει τα χειρότερα πεζοδρόμια από τα χειρότερα πεζοδρόμια. Από τα πιο απλά καθημερινά μέχρι τα πιο πολύπλοκα. Και μετά θα πάμε στον πολιτισμό των σχέσεων, που έτσι δεν ακριβώς το έχω δει αλλού να υπάρχει σε πρόγραμμα, και αυτό εμπεριέχει και αυτό που λέγαμε πριν. Δεν θα αφήσουμε τον κόσμο να παραμένει σε αυτή την πίχλα, σε αυτή την μιζέρια, σε αυτή την κακία απέναντι στον συνανθρωπό. Ας μην τα λέμε αυτά. Θέλουμε τρεις ολόκληρες εκπομπές για να μιλάμε. Έχω εκατοντάδες ερωτήσεις. Είμαι ο άτιμος σήμερα. Τον αγαπώ. Χάρης Ρώμας εδώ. Ευχαριστώ. Ένα πολύ μικρό σχόλιο θέλω να πω. Μόνο για τα γραφεία νεολαίας που είχατε πει ότι. Θα το κάνουμε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αλλά να το ανοίξουμε και αυτό το θέμα. Απλά να πω ότι είμαι χαρούμενος που έχω κομμάτι της νεολαίας στο ψηφοδέλτιό μου και σίγουρα θα κάνουμε στο Δημαρχείο Γραφείο Νεολαίας. Ούτως ώστε να διεκδικούν τα δικά τους προγράμματα. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Όχι εδώ είσαστε. Εδώ θα είσαστε σίγουρα. Το καταλαβαίνω, το αισθάνομαι. Σε ευχαριστούμε τόσο πολύ που ήσουν εδώ. Πάρα ευχόμαστε πολύ μέσα στην καρδιά μας. Μου δεχτήκατε ένα καταπέλτη. Πριν φύγω θα πω στην μικρανιψιά μου, Εβούλα, θα έρθω να κάνουμε μπάνιο. Έτσι ακριβώς. Να μου δείξεις πώς γίνεται ένα καλό μακροβούτι.